Έπειτα από την ακύρωσή της το 2015, μετά από μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων, η γιορτή των φώτων της Λιόν ξεκίνησε πάλι το 2016. Έκτοτε τα μέτρα ασφαλείας είναι ενισχυμένα, αλλά αυτό δεν έχει επηρεάσει τη διάθεση των επισκεπτών. Για τα 4 βράδια που θα διαρκέσει το Φεστιβάλ των Φώτων, 970 αστυνομικοί, μαζί με 200 στρατιώτες, 200 ιδιωτικούς φρουρούς και 160 πυροσβέστες, έχουν επιστρατευτεί στο κέντρο της Λιόν. Ενώ ένα ντρόουν με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία παρακολούθησης χτενίζει τον ουρανό πάνω από τα σημεία που γίνονται εκδηλώσεις. Ο νόμος προβλέπει αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Παράμετροι για την ασφάλεια έχουν εισαχθεί μόνιμα στο νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, αν δεχτείς να σε ψάξουν, μπορείς να μπεις. Αν δεν δεχτείς όμως, δεν μπορείς. Είμαστε εδώ πάνω απ' όλα για τις εορταστικές εκδηλώσεις. Και όλη μας η δουλειά εδώ, είτε πρόκειται για την πόλη, το κράτος, το δικαστικό σύστημα, είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτό το φεστιβάλ θα έχει επιτυχία. Το βράδυ της Πέμπτης, ο δήμαρχος της Λιόν, Ζόρζ Κεπενεκιάν, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της γιορτής των φώτων. Η Φουρβιέρ, μέρος της ιστορικής περιοχής της Λιόν, που φημίζεται για τη Λευκή Βασιλική της Νότρ Ντάμ, φωταγωγήθηκε ολόκληρη, μαγεύοντας τους επισκέπτες που ήρθαν από κάθε γωνιά του κόσμου για να παρακολουθήσουν το φαντασμαγορικό αυτό θέαμα. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στη γιορτή των φώτων. Μόλις είδαμε το σοου στην παλιά πόλη. Καταπληκτικό. Πώς θα περιγράφατε το φεστιβάλ σε κάποιον που δεν το έχει δει? Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει κανείς να δει. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Ανακαλύπτοντας την πόλη, ειδικά με τα φώτα, είναι εξαιρετικά όμορφο και σου δίνει την ευκαιρία να δεις την ομορφιά της Λιόν. Στα ερείπια του αρχαίου Ρωμαϊκού θεάτρου της παλιάς πόλης, οι διοργανωτές του Φεστιβάλ των Φώτων τοποθέτησαν κεριά για να τιμήσουν την παράδοση της φωταγώγησης της Λιόν το 1889.